ευχαριστώ για την πρόσκληση και θα ήθελα πρώτα απ' όλα να αναδείξω τη σημασία της σημερινής εκδήλωσης. Υπηρετώ το χώρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το 1991 και δεν θυμάμαι ποτέ να έχει γίνει αντίστοιχη εκδήλωση. Με την συμμετοχή ανώτατων πολιτιακών παραγόντων, ανωτάτων δικαστικών, μελών της κυβέρνησης, εκπροσώπου της Εθνικής Επιτροπής και εκπροσώπων όλων των οργάνων ελέγχου στα οποία συμμετέχει η Ελλάδα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε έναν ανοιχτό διάλογο όπου αντιπαρατίθενται απόψεις, γίνεται κριτική, ακούγεται, υπάρχει εν πάση περιπτώσει απάντηση του καθεξής. Θα ήθελα να συγχαρώ θερμότατα την Γενική Γραμματεία και εσάς προσωπικά, καθώς και τον προκάτοχό σας, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, είχε αρχικά δρομολογήσει μια τέτοια ιδέα, τον κύριο Παπαγμάν. Θα το έλεγα μόλις τελειώνατε. Για την εκδήλωση αυτή, η οποία κινείται στην λογική του διαλόγου, με όλους τους φορείς. Αναφέρθηκε και από τον Υπουργό, τον κύριο Κατρούγκαλο, το 16ο πρωτόκολλο, καθώς και από τον πρέσβη στο Στρασβούργο, τον κύριο Περάκη. Χαίρομαι ιδιαίτερα που υπάρχει αυτή η προοπτική, όχι μόνο υπογραφής, αλλά κύρωσης και επικύρωσης και του 15ου και του 16ου πρωτοκόλλου, διότι μερικές φορές από την υπογραφή στην κύρωση μπορούμε να περιμένουμε πολλά χρόνια. Ο κ. Περάκης έχει υπογράψει ένα άλλο μεγάλο διεθνές κείμενο του Συμβουλίου της Ευρώπης το 1997 και από τότε δεν το έχουμε κυρώσει. Επομένως, θα ήθελα να μην αρκεστούμε στην υπογραφή. Σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε αντίθεση βεβαίως με τα άλλα όργανα ελέγχου τα οποία αναφέρθηκαν προηγουμένως, εκδίδει δεσμευτικές υποχρεωτικές αποφάσεις. Δεν αμφισβητεί κανένα στη δεσμευτικότητα των κανόνων άλλων νομικών κειμένων. Εδώ όμως δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με δεσμευτικότητα κανόνων, έχουμε να κάνουμε και με δεσμευτικότητα αποφάσεων. Υποθέτω ότι ο κύριος Γιακουμόπουλος θα αναφερθεί σε αρκετά σημεία στα οποία θα αναφερθώ και εγώ, ενδεχομένως να υπάρχει μια επικάλυψη, αλλά ο κύριος Γιακουμόπουλος θα αναφερθεί από άλλη οπτική γωνία, από τη δική μου, δηλαδή από την οπτική γωνία της εκτέλεσης, υποθέτω, των αποφάσεων του δικαστηρίου. Εγώ θα πω δύο λόγια από την οπτική γωνία του ίδιου του δικαστηρίου. Θα αναφερθώ σε 4 θετικά σημεία επιγραμματικά και σε ορισμένες εκκρεμότητες. Δεν θα ήθελα να τα πω αρνητικά σημεία, σε ορισμένες εκκρεμότητες οι οποίες υπάρχουν. Δεν είναι άσπρο-μαύρο και στα θετικά υπάρχουν και ορισμένες εκκρεμότητες, στις εκκρεμότητες υπάρχουν και ορισμένα θετικά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας το θέσουμε όπως το θέτουν συνήθως τα όργανα ελέγχου που αρχίζουν από τα κομπλιμέντα και στη συνέχεια προχωράνε στην κριτική. Ως προς τα θετικά σημεία, θα έλεγα στο θέμα του δικαιώματος δίκαιη δίκη και στο μεγάλο αυτό κομμάτι των αποφάσεων που αφορούν την εν γέννη λειτουργία της δικαιοσύνης έχουμε κάνει βήματα. Πριν από λίγα μόλις χρόνια, τα 2/3 των καταδικαστικών αποφάσεων για τη χώρα μας αφορούσαν διάρκεια διαδικασιών. Έχουν υιοθετηθεί ένδικα βοηθήματα για τη διάρκεια των διαδικασιών μετά από 3 πιλωτικές αποφάσεις του δικαστηρίου. Δεν λέω ότι είναι πανάκια, δεν λέω ότι το πρόβλημα έχει λυθεί σε καμία περίπτωση. Εκείνο το οποίο όμως λέω είναι ότι και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και ευχαριστώ τον πρόεδρό του που είναι σήμερα παρόν μαζί μας, έχει προχωρήσει σε φιλικούς διακανονισμούς σε τέτοιου είδους υποθέσεις και η πολιτεία έχει ενεργοποιηθεί. Θεωρώ ότι ως τα τέλη του 2017 όλο αυτό το πακέτο των υποθέσεων που είχε πολύ μεγάλη παρουσία, αν θέλετε, στο δικαστήριο θα έχει απορροφηθεί. Ως προς την εκτέλεση των αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων, τα προβλήματα μπορεί να μην έχουν λυθεί πλήρως, ωστόσο παρατηρούμε έντονη μείωση των σχετικών προσφυγών. Το πρόβλημα των ανεκτέλεσεων αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων φαίνεται να εστιάζεται στην ανάκληση των απαλωτριώσεων. Ως προς το γκρουπ των υποθέσεων που αφορούσαν παλαιότερα τον λεγόμενο φορμαλισμό του Αριού Πάου και άλλων δικαστηρίων, έχουμε μια σαφέστατη μείωση. Σχεδόν δεν υπάρχουν υποθέσεις μετά και από το πρακτικό της διοικητικής ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Το πρόβλημα φαίνεται να έχει απορροφηθεί. Μια-δύο πρόσφατες αποφάσεις ήταν πολύ στοχευμένες και αφορούσαν πολύ συγκεκριμένα ζητήματα. Ως προς τα ζητήματα των συνθήκων κράτησης, υπάρχει πράγματι ένα μεγάλο γκρουπ υποθέσεων σχετικών, αναφέρθηκε η κυρία Δίπλα σε αυτές. Στα αστυνομικά τμήματα και πάλι η πολιτεία έχει συνειδητοποιήσει ότι οι σχετικές αυτές υποθέσεις, επιτρέψτε μου την έκφραση, δεν παλεύονται και κατά συνέπεια προχωράει σε φιλικούς διακανονισμούς. Άλλη μια φορά να ευχαριστήσω το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για αυτήν την την κατανόηση την οποία επιδεικνύει και την οποία νομίζω ότι είναι επωφελής για όλους. Είναι επωφελής και για τον πολίτη, ο οποίος παίρνει κάποια χρήματα σύντομα, είναι επωφελής για την πολιτεία, διότι δεν καταδικάζεται, και είναι και επωφελής για το δικαστήριο, διότι δεν χρεώνεται ένα πακέτο υποθέσεων, τις οποίες λίγος πολύ η έκβαση είναι δεδομένη. Ως προς τις φυλακές, σαφής βελτίωση, αναφέρθηκε και προηγουμένως από την κυρία Δίπλα, ως προς το ζήτημα του υπερπληθυσμού. Υπάρχει δραστικότατη μείωση προσφυγών στο σημείο αυτό. Είχαμε πάντοτε μια πάρα πολύ γόνιμη συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Φυτράκη, πάνω σε αυτό το θέμα. Και βλέποντας την πρόοδο η οποία υπάρχει, δεν στέλνουμε τις υποθέσεις στην Επιτροπή Τριών Δικαστών για να εκδικαστούν με βάση τη λεγόμενη well-established case law, οπότε και η έκβαση υπόθεση είναι περίπου προδιαγραμμένη. Αντιθέτως, υποθέσεις που αφορούν συνθήκες κράτησης για την περίοδο 2015 και εφ' εξής ξαναπάνε στο τμήμα και εξετάζονται οι καταστάσεις των επιμέρους φυλακών εξ υπαρχής από μηδενική βάση για να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα. Αυτή είναι μια αλλαγή πλεύσης, νομίζω, αρκετά σημαντική των τελευταίων μηνών. Για τα θέματα και για τις υποθέσεις αστυνομικής βίας ή βία εκ μέρους άλλων οργάνων, παραδείγματος χάρη του λιμενικού. Και εδώ έχουμε σαφή μείωση των σχετικών προσφυγών. Ωστόσο, είναι σημαντική η αποτελεσματική λειτουργία του Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας. Νομίζω ότι και ο κ. Γιακουμόπουλος ενδεχομένως θα αναφερθεί στο θέμα αυτό, στο μέτρο που η Υπηρεσία Εκτέλεσης Συμβουλίου της Ευρώπης επιμένει ιδιαίτερα και έχει δίκιο. Έχουμε πάντοτε ένα ζήτημα με την ενδελεχή έρευνα του φαινομένου και την τιμώρηση μεμονωμένων, το δέχομαι, αλλά την τιμώρηση περιστατικών αστυνομικής βίας. Αυτή τη στιγμή είναι εκκρεμής η υπόθεση της Μανολάδας, θα τη θυμάστε ενδεχομένως. Σε τελικό στάδιο είναι όριμη η υπόθεση για να εκδικαστεί, δεν μπορώ να πω περισσότερα, αλλά νομίζω ότι όλοι θυμόμαστε ποια ήταν η τύχη της υπόθεσης αυτής στα εθνικά δικαστήρια. Έχουμε επίσης βελτίωση στα θέματα της διακριτικής μεταχείρισης ως προς συνθήκες εκπαίδευσης παιδιών και καταγωγής Ρωμά. Η Επιτροπή Υπουργών έχει ερετήσει θετική στάση της Ελλάδας μετά από το κλείσιμο του Δημοτικού Σχολείου Ασπροπύργου, τα ατομικά μέτρα τα οποία λήφθησαν, τα γενικά μέτρα τα οποία λήφθησαν και τις προσπάθειες ένταξης των παιδιών Ρωμά στο εκπαιδευτικό σύστημα και αποφυγής διαχωρισμού. Αυτά ως προς τα, θα έλεγα, τα 4 γκρουπ υποθέσεων όπου παρατηρούνται βελτιώσεις, παρόλο βέβαια που εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες. Πάμε τώρα στα γκρουπ υποθέσεων όπου ίσως τα χρώματα είναι λιγότερο ρόδινα, ας το πούμε έτσι. Και το πρώτο από αυτά αναφέρθηκε από διάφορες οπτικές γωνίες, είναι το ζήτημα των συνθήκων κράτησης και διαβίωσης παρανόμως ερχομένων αλλοδαπών και ελλείψης βεβαίως στη διαδικασία εξέτασης ασύλου. Θα ήθελα να πω σημείο αυτό ότι το Τμήμα Ευρείας Σύνθεσης του Δικαστηρίου έκανε μια αρκετά σαφή αλλαγή πλεύσης το Δεκέμβριο του 2016 με μια υπόθεση κλαΐφια κατά Ιταλίας. Μετήχα και εγώ στη σύνθεση της υποθέσεως αυτής, είναι πάνω από 100 σελίδες η απόφαση του δικαστηρίου. Το τμήμα είχε καταδικάσει την Ιταλία για κακομεταχείριση και για προβληματικές συνθήκες κράτησης στη Λαμπεντούζα και σε 2 πολεμικά πλοία. Η Ιταλία είχε επικαλεστεί την κατάσταση ανάγκης στο διεθνές δίκαιο προκειμένου να πει ότι πιεζόμενη ενδεχομένως να μην τα κατάφερε, αλλά έκανε το καλύτερο. Το τμήμα δεν είχε δεχτεί το επιχείρημα. Το τμήμα ευρύς σύνθεσης δεν αναφέρθηκε ρητά στο επιχείρημα, αλλά εν της πράγμαση δέχεται το επιχείρημα σε κάποιο μέτρο τουλάχιστον. Δέχεται ότι δεν υπήρχε παραβίαση ως προς συνθήκες κράτησης σε συγκεκριμένη δομή φιλοξενίας Λαμπεντούζα και στα 2 πολεμικά πλοία. Προσοχή ως προς συγκεκριμένους προσφεύγοντες και προχωράει σε μια κατηγοριοποίηση ευάλωτων ομάδων. Δηλαδή, τι λέει? Λέει ότι όταν ένα κράτος βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση και θα πρέπει να έχει κάποιες προτεραιότητες, δεν θα αντιμετωπίσει και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει κατά τον ίδιο τρόπο ένα γκρουπ σαν και αυτό των προσφευγόντων που ήταν νέοι άνθρωποι, 20-25 ετών, σε καλή υγεία, οι οποίοι προφανώς ταλαιπωρήθηκαν για να φτάσουν από τη Λιβύη στα παράλια της Ιταλίας. Προφανώς όταν φτάσαν ήταν εξαντλημένοι, αλλά βέβαια δεν μπορούν να συγκριθούν με έγκυες γυναίκες, με γυναίκες με μικρά παιδιά, με νεογέννητα παιδιά, με ηλικιωμένους, με αρρώστους κ.ο.κ. Άρα λοιπόν, όταν το κράτος έχει να θέσει προτεραιότητες μπροστά σε μια κατάσταση, η οποία όπως η ίδια η εκπρόσωπος της Ιταλίας τη χαρακτήρισε στο δικαστήριο, είναι δραματική. Είναι η πρώτη φορά που άκουγα εκπρόσωπο κράτους μπροστά στο Ολομέλεια Δικαστήριο να λέει ότι η κατάσταση στη χώρα μου είναι δραματική. Έτσι. Όταν λοιπόν η ίδια η εκπρόσωπος χαρακτηρίζει την κατάσταση ως δραματική, θα πρέπει να υπάρξουν προτεραιότητες αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, διότι διαφορετικά φοβάμαι ότι δεν εισακουγόμεθα. Και σε αυτή τη λογική έρχεται το δικαστήριο και λέει. Εγώ θα δεχθώ το επιχείρημα της Ιταλίας, τουλάχιστον προς το συγκεκριμένο γκρουπ προσφευγόνων που είναι άτομα που είναι οικονομικοί πρόσφυγες, δεν είναι αιτούντες άσυλο. Είχαν πολλές ευκαιρίες να ζητήσουν άσυλο, δεν το έκαναν. Δεν διώκονται, ούτε είπαν ότι διώκονται από κάποιον. Είναι οικονομική μετανάσταση, είναι νέα παιδιά, σε καλή φυσική κατάσταση, σε καλή υγεία. Και άρα είναι χαμηλότερα στην βαθμίδα ευάλωτων ομάδων, αν θέλετε, από άλλες ομάδες οι οποίες έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Το λέω αυτό γιατί βεβαίως καταλαβαίνετε ότι η λογική αυτή μπορεί να αφορά και τις δικές μας υποθέσεις σε ένα σημείο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να προχωρήσουμε, όπως ελέγχθηκε προηγουμένως, σε ταχύτερη εξέταση αιτημάτων ασύλου, σε βελτίωση συνθήκων κράτησης, σε λειτουργία δομών φιλοξενίας για αιτούντες άσυλο και παροχή βασικών μέσων διαβίωσης, όπως έλεγε και η MSS κατά Βελγίου και Ελλάδος, και βεβαίως και κυρίως στην προστασία των δικαιωμάτων των ασυνόδευτων ανηλίκων. Αυτό είναι ένα ζήτημα στο οποίο το Συμβούλιο της Ευρώπης έρχεται και επανέρχεται, όπως και άλλα διεθνή όργανα ελέγχου, από διαφορετικές οπτικές γωνίες και σε διαφορετικά πλαίσια. Αλλά πάντως το θέμα των ασυνόδευτων ανηλίκων αποτελεί, και η ανάγκη αυξημένης προστασίας αποτελεί αντικείμενο πάγιας νομολογίας του Δικαστηρίου του Στρασβούρου για πολλά κράτη και όχι μόνο για την Ελλάδα. Ένα δεύτερο γκρουπ υποθέσεων στις οποίες παρατηρείται μια σχετική στασιμότητα είναι οι υποθέσεις μειονοτικών σωματείων και η ελευθερία του συνεταιρίζεστε. Δεν έχουμε πρόοδο στο σημείο αυτό. Αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να είναι χμηρό και να τίθενται και άλλα ζητήματα πολιτικής φύσεως και αρμοδιότητας, όχι μόνο του Υπουργείου Δικαιοσύνης αλλά και του Υπουργείου Εξωτερικών. Προσωπικά εξακολουθώ να πιστεύω ότι μια κατ' οικονομία λύση, αλλά αρκετά αποτελεσματική, θα ήταν η τροποποίηση του άρθρου 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ο Άριος Πάγος ουσιαστικά είπε, αν αντιλαμβάνομαι καλά και μιλώ υπό τον έλεγχο της εισαγγελέως, ότι η πολιτεία θα πρέπει να παρέμβει νομοθετικά προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στα δικαστήρια να επανεξετάσουν τέτοιου είδους αιτήματα. Η επανεξέταση ενός αιτήματος δεν σημαίνει απαραίτητα και την ικανοποίησή του. Ωστόσο, η δυνατότητα επανεξέτασης είναι σαφές ότι θα έχει πολύ θετική, θα ακουστεί πολύ θετικά στο επίπεδο Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης για τον έλεγχο εφαρμογής των υποθέσεων αυτών. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο την πλευρά του σε νέα σειρά προσφυγόντων, ιδίων προσφυγόντων, είπε ότι δεν έχει αρμοδιότητα, είναι αναρμόδιο να προχωρήσει στην κατ' ουσίαν εξέταση, δεδομένου ότι το θέμα της εκτέλεσης των αποφάσεων δικαστηρίου είναι στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Υπουργών. Κατά συνέπεια, η ελληνική πολιτεία αυτή τη στιγμή δεν βάλεται από δύο πλευρές, και από το Δικαστήριο και από την Επιτροπή Υπουργών, αλλά η πίεση της Επιτροπής Υπουργών εκτιμώ ότι θα είναι εντονότατη στους επόμενους μήνες. Ένα τρίτο γκρουπ υποθέσεων αφορά την ελευθερία της έκφρασης και ίσως αυτό που θα πω ακουστεί λίγο περίεργα. Σε καμία περίπτωση δεν λέω ότι πάσχει στην Ελλάδα η ελευθερία έκφρασης. Θα έλεγα αντιθέτως ότι ως επιτοπλίστων ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Το αντίθετο μάλιστα. Ωστόσο υπάρχει μία σειρά από υποθέσεις που αφορούν πολιτικό διάλογο, ιδίως σε τοπικό επίπεδο, όπου τα δικαστήριά μας και αφορούν ως επιτοπλίστων καταγγελίες κακοδιαχείρισης δήμων, κοινοτήτων κτλ. Πολύ εύκολα διαπιστώνουν τα δικαστήρια την ύπαρξη κοβεντικής της φήμησης. Θα ήθελα να πω στο σημείο αυτό ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης οθεί τα κράτη να αποποινικοποιήσουν όχι τη συκοφαντική, την απλή της φήμης, να την αποποινικοποιήσουν και να προχωρήσουν σε κυρώσεις αστικής φύσεως, αμιγώς αστικής φύσεως. Ίσως αυτό θα έπρεπε να το λάβουμε υπόψη μας. Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν 4-5 αποφάσεις καταδικαστικές στο σημείο αυτό. Ίσως οι ελληνικές δικαστικές αρχές σε αυτό το διάλογο ο οποίος γίνεται σε τοπικό επίπεδο και στο πλαίσιο προεκλογικής εκστρατείας ορισμένες φορές, αλλά πάντως θα έπρεπε να επιδεικνύουν μια μεγαλύτερη ανεκτικότητα και να δέχονται ότι η έκφραση κυρίως αξιολογικών κρίσεων εμπίπτει στο πεδίο ελευθερίας εκφράσεως. Αν βέβαια οι αξιολογικές αυτές κρίσεις δεν βασίζονται, δεν έχουν καμία πραγματολογική βάση, αλλά είναι σαφώς ψευδής η πραγματολογική βάση, αυτό θα πρέπει να υποθεί, θα πρέπει να αναλυθεί, θα πρέπει να αποδειχθεί και βεβαίως σε αυτή την περίπτωση υπάρχει πρόβλημα. Αλλά εάν κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, υπάρχει μια λίγος πολύ ασφαλής πραγματολογική βάση, οι εκφράσεις οι οποίες αφορούν αξιολογική κρίση θα πρέπει να γίνονται ανεκτές. Ένα τελευταίο γκρουπ υποθέσεων το οποίο θα ήθελα να αναφέρω αφορά την αρχή Nebis in Idem. Εδώ βρισκόμασταν σε μια πορεία σύγκρουσης με το Συμβούλιο της Επικρατείας, με μια νομολογία Καπετάνιος που ακολούθησε και μια νέα απόφαση Σιμανίδης και οι δύο του 2015, οι οποίες κινούνται στην παραδοσιακή νομολογία του Δικαστήριου του Στρασβούργου και διαπιστώνουν παραβίαση εκ μέρους της Ελλάδος, και με μια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία βλέπει διαφορετικά τα πράγματα και λέει ότι η ύπαρξη αθωωτικής απόφασης από ένα ποινικό δικαστήριο και καταδικαστικής απόφασης από ένα διοικητικό δικαστήριο για τα ίδια ακριβώς πραγματικά περιστατικά λαθρεμπορίας δεν παρουσιάζει πρόβλημα. Γιατί? Διότι η αρχή της ανεξαρτησίας των δικαιοδοσιών είναι νομικά καθοχυρωμένη, συνταγματικά καθοχυρωμένη, και κατά συνέπεια δεν μπορεί το διοικητικό να δεσμεύεται από μια απόφαση του ποινικού δικαστηρίου. Και υπό το προηγούμενο καθεστώς, πριν από μια σημαντική νομοθετική παρέμβαση 22 Δεκεμβρίου του 2016, και υπό το προηγούμενο καθεστώς αυτή η θέση, κατά την άποψή μου και κατά την άποψη του Δικαστήριου Στρασβούργου, ελέγχεται. Διότι δίν θάτρον, ή έχεις μια δογματική τέτοια θέση και την ακολουθείς ανεξαρτήτως της φύσεως των αποφάσεων των ποινικών δικαστηρίων, είτε δηλαδή αυτές είναι καταδικαστικές, είτε είναι αθωωτικές, είτε δεν την έχεις. Δεν μπορεί το παλαιό νομοθέτημα να λέει ότι το διοικητικό δικαστήριο δεσμεύεται μόνο από την καταδικαστική απόφαση και όχι από την αθωωτική. Εάν το πει αυτό, προφανώς βάλετε η δογματική θέση ως τέτοια της ανεξαρτησίας των δικαιοδοσιών. Σε κάθε περίπτωση όμως η θέση του Δικαστηρίου του Στρασβούργου είναι ότι η χώρα και η δικαστική της εξουσία αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, δεν μπορεί να γρονθοκοπούνται οι αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων και θα πρέπει να έχουν μια συνοχή. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να παραβιαστεί και το τεκμήριο αθωότητος, αλλά και η αρχή νέμπις in idem. Η παρέμβαση νομοθετική η οποία έγινε πρόσφατα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Τα διοικητικά δικαστηρία πλέον δεσμεύονται και από αθωωτικές αποφάσεις των ποινικών δικαστηρίων και κατά τούτο το ζήτημα που υπάρχει με το τεκμήριο αθωότητος φαίνεται να απορροφάται. Εν την ημέτρο επιλύεται και το ζήτημα του νέμπις in idem. Δεν λέω πως είναι πανάκια η λύση αυτή, αλλά πάντως δίνει μία διέξοδο και θέλω να ελπίζω ότι τα διοικητικά δικαστήρια και το Συμβούλιο της Επικρατείας θα κινηθεί προς μια διαφορετική κατεύθυνση προκειμένου να απορροφηθεί η εκκρεμότητα η οποία υπήρχε στις αποκλίνουσες νομολογίες των δύο δικαστηρίων, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Δικαστηρίου του Στρασβούργου. Συμπέρασμα και κλείνω. Βλέπω αρκετά θετικά βήματα, ένα σαφές θετικό πνεύμα αντιμετώπισης και των εκκρεμωτήτων. Η λειτουργία του δικαστικού συστήματος μπορεί να έχει τα προβλήματά της, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει εμφανίσει συγκεκριμένες βελτιώσεις σε ζητήματα που απασχόλησαν κατά καιρούς έντονα το Δικαστήριο του Στρασβούργου. Πάντοτε έχουμε ένα πρόβλημα με το θέμα της ετερότητας, όποια και αν είναι αυτή, μα θα είναι τα μειονοτικά σωματεία, θα είναι η Ρωμά, θα είναι η αστυνομική βία, θα είναι η αλλοδαπή. Διάφορες μορφές ετερότητας μας δημιουργούν ένα πρόβλημα. Δεν θα ξεχάσω ότι πριν από μερικά χρόνια, όταν ήμουν στην Επιτροπή για την εξάλληψη των φιλετικών διακρίσεων, η αρχική έκθεση της ελληνικής κυβερνήσεως, και μιλάω υπό τον έλεγχο διακεκριμένου στελέχους του Υπουργείου των Εξωτερικών, ξεκινούσε με τη φράση ότι στο μεγάλο ποσοστό της η Ελλάδα αποτελείται από Ορθόδοξους Χριστιανούς. Δηλαδή, με άλλα λόγια, Ελλάς Ελληνοχριστιανών. Έτσι, με λίγο διαφορετικό λεκτικό, αλλά στα αλήθεια αυτό ήταν. Και είχα κρούσει τότε τον κόδωνα του κινδύνου και προς το Υπουργείο Εξωτερικών και προς τον τότε πρέσβη, τον μόνιμο πρόσωπο στη Γενέβη, λέγοντας ότι εάν μείνει αυτή η φράση μέσα στην έκθεση, η Επιτροπή θα συζητάει μόνο για αυτή τη φράση από την αρχή στο τέλος. Ευτυχώς δεν έμεινε, διαγράφει. Αλλά έχουμε ένα ζήτημα με τα θέματα ετερότητας, το οποίο θα πρέπει να το ξαναδούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.